Η υπόθεση με τον 42χρονο YouTuber στο Κερατσίνι και τον βασανισμό σε ζωντανή μετάδοση δύο αμαία φαίνεται πως δεν κλείνει με τη σύλληψή του. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκηθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείεται στο μικροσκόπιο να μπουν ακόμη και χρήστες του καναλιού, οι οποίοι πλήρωναν για να πραγματοποιηθούν οι ωρέξεις τους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς προσφέρονταν να δώσουν μέχρι και 1000 ευρώ για να γίνει ευθανασία ενός εκ των δύο θυμάτων. Ο λογαριασμός που διατηρεί στο YouTube ο φερόμενος ως δράστης αλλά και το επίμαχο πολύωρο υλικό παραμένει ακόμα και σήμερα στο διαδικτυακό αέρα, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι είναι θέμα χρόνου να κατέβει. Οι ελληνικές αρχές θέτουν ένα αίτημα στην εταιρεία, στην πλατφόρμα της οποίας βρίσκεται το επίμαχο υλικό. Η εταιρεία αυτή εξετάζει τη βασιμότητα του αιτήματος με βάση νομικά επιχειρήματα και το τρέχον νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το υλικό. Γενικά πανεβαίνει στην πλατφόρμα και αποφασίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υπέβαλε σχετικό αίτημα στο τεχνολογικό κολοσσό. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται, αλλά θέλει κάποιο χρόνο. Τα δύο θύματα του 42χρονου που βρίσκονται σε συγγενικό του σπίτι και για τα οποία ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα φιλοξενηθούν σε κάποια δομή, αναμένεται να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγο.